από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Ρήσεις και διηγήσεις γέροντος Παϊσίου. Παλαιά, στα κοινόβια, υπήρχε πολύ αγωνιστικό πνεύμα, ευλάβεια, αδελφοσύνη. Όταν ερχόταν κάποιος για δόκιμος, οι πατέρες αμέσως από την καρδιά τους προσπαθούσαν να τον αναπαύσουν και γέμιζαν το κελί του άλλος με αναπτήρα, άλλος με ορολόγι, με σκαμνάκι, με λάμπα κλπ. Τα οποία φύλαγαν από τα γεροντάκια που πέθαιναν. Κυριαρχούσε τότε η αντίληψη να αναπαύσουν τον αδελφό. Είχαν σε ευλάβεια και υπόλοιψη τους αγωνιστές που αγαπούσαν την Εκκλησία και όχι τους αργόσχολους ή αυτούς που αγαπούσαν τον περισπασμό. Μια φορά το 24ωρο έτρωγαν μια σούπα νεροζούμι. Φωτιά στο κελί δεν άναβαν. Υπήρχε μια ελευθερία που πήγαζε από την εσωτερική υπακοή και σε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε μια τέτοια ατμόσφαιρα αφομοιωνόταν ο νέος μοναχός. Ο νέος μοναχός που ήταν ένα μπουμπούκι έβρισκε το κατάλληλο κλίμα για να ανθίσει και να καρποφορήσει. Δεν γινόταν όπως σήμερα που σε πολλά μοναστήρια υπάρχει ένα στρατιωτικό πνεύμα και μια αρρωστημένη υπακοή. Οπότε το μπουμπούκι, νέος μοναχός, συνέχεια χτυπιέται από βροχές και παγωνιές και δεν μπορεί να ανθίσει. Υπήρχαν τότε ευλαβείς γέροντες που έδιναν καλό παράδειγμα. Σήμερα, 1976, δυστυχώς για πολλούς αγιορείτες όλη η πνευματικότητα είναι πόσους πατέρες έχει το μοναστήρι και κάθε πόσο κοινωνούν. Οι γυναίκες είναι αδύναμες. Τα γυναικεία μοναστήρια έχουν ανάγκη από μία ανδρική σκιά, έναν πνευματικό. Όποιος μιλά ή γράφει για τους Αγίους Πατέρες και δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη, μοιάζει με τενεκέ που έχει μέσα μέλι, αλλά μυρίζει πετρέλαιο. Ο προκομμένος άνθρωπος, όπου και να βρεθεί, είτε στον γάμο, είτε στον μοναχισμό, θα είναι επιτυχημένος, έστω και αν πάρει λάθος δρόμο από κακή διάγνωση του πνευματικού του. Στον αρχάριο, στο μικρό παιδί και στον πολύ ευαίσθητο, ο Θεός δεν επιτρέπει να δουν καλά τον εαυτό τους, γιατί θα πέσουν σε απόγνωση. Οι χριστιανοί παλαιά είχαν πιο πολύ ευλάβεια στο αντίδωρο από ότι πολλοί μοναχοί σήμερα στην Θεία Κοινωνία. Όταν στην προσευχή δεν νιώθουμε παρηγοριά και χαρά όπως το μικρό παιδί που πηγαίνει στην αγκαλιά της μάνας του, τότε ή κάποιον έχουμε πληγώσει με την συμπεριφορά μας και την σκληρότητα ή υπάρχει υπερηφάνεια.
πολύ βοηθά τον μοναχό ιέρημος, γιατί αποφεύγει τους περισπασμούς. Η ζωή στην έρημο είναι απλή και μπορεί ο μοναχός να δοθεί ολόκληρος στα πνευματικά. Ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση και να ξεκλίνει κάποτε, τον σκεπάζει η χάρη του Θεού, ενώ ο υπερήφανος είναι σαν το χαλασμένο τιμόνι που πάντα βαδίζει στραβά ή σαν ένα πριόνι ησυγιασμένο, τροχισμένο, από τη μία πλευρά. Όταν γλυκανθεί κανείς την ευχή, δεν θέλει να βγει από το κελί του. Τότε η ευχή δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Όταν εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από το καλύβι μας, αλλά από αγάπη βγαίνουμε και θυσιάζουμε την ησυχία μας χάριν κάποιου αδελφού, τότε ο Θεός βλέπει την αγάπη μας και αναπληρώνει. Για τους δρόμους στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Νείλος είχε προφητέψει ότι θα έρθει καιρός που το Άγιον Όρος θα ζωστεί όλο με μια κορδέλα πανή, δρόμη, και ότι το Άγιον Όρος θα μείνει από τον Άγιο Παύλο και πέρα, δηλαδή μέχρι την Βίγλα, διότι μόνο αυτό το κομμάτι έμεινε χωρίς δρόμους. Να φερόμαστε με απλότητα προς τους άλλους και να δεχόμαστε τις παρατηρήσεις απλά. Αν κινείται κανείς απλά και με καλούς λογισμούς, χαίρεται όταν τον μαλώνουν. Να έχεις πάντα ένα βιβλίο ανοιχτό πάνω στο τραπέζι, για να μην βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος να φέρνει λογισμούς. Στην καλογερική, το καλό είναι ότι καθαρίζουν οι λογισμοί, επειδή βλέπει και ακούει κανείς καλά πράγματα. Λίγη μελέτη και πολλή ευχή. Στην προσευχή και στην λατρεία πρέπει να συμμετέχουμε με όλη μας την καρδιά. Κάποτε μου παρουσιάστηκε ο Σατανάς και μου είπε: «Εγώ είμαι ο Χριστός, προσκύναμε». Το απάντησα: «Εγώ τον Χριστό μου πάντα τον προσκυνώ. Και αν ήσουν ο Χριστός, δεν θα μου ζητούσες να σε προσκυνήσω». Οι μοναχοί πρέπει ιδιαιτέρως να τιμούν τα εισόδια της Θεοτόκου, γιατί όπως η Παναγία εισήλθε στα Άγια των Αγίων, και οι μοναχοί εισέρχονται με την κουρά τους στην Αγία Ζωή της Μοναχικής Πολιτείας. Για τους μη προχωρημένους πνευματικά, η εξωτερική ακαταστασία δείχνει την εσωτερική. Αν δεν υπάρχει ανδρικό φρόνημα, δεν υπάρχει προκοπή. Ανδρισμός είναι όταν δίνεσαι ολόκληρος με εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτός που έχει ανδρισμό έχει και αγάπη και ο Θεός το υπολογίζει. Άκουσα ότι αυτές τις μέρες κουνιέται το καντήλι της Παναγίας στον Ιβύρνο. Η Παναγία προσπαθεί να μας αφυπνίσει για να μετανοήσουμε, αλλά οι σημερινοί άνθρωποι δεν κουνιούνται, δεν συνέρχονται,
όσο και αν κουνιούνται τα καντήλια. Βοηθά όταν προσεύχεται κανείς σε βουνά και όχι σε χαράδρες και κλεισούρες. Και ο Χριστός στα βουνά πήγαινε και προσευχόταν. Έτσι ανοίγει ο νους και τα αισθήματα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι της Υπήρου και των βουνών έχουν μία λεβεντιά. Όταν κάποιος είναι νευριασμένος, καλύτερα να μην του μιλήσεις καθόλου, έστω και με καλό τρόπο. Διότι μοιάζει με τον πληγωμένο, που δεν δέχεται ούτε και το χάδι, γιατί ερεθίζει τις πληγές του. Η ψυχή και το πνεύμα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όπως έλεγε ο Μακράκης. Παραδείγματος χάριν, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου. Δεν πρέπει να λεπτολογούμε. Αν κάποιος πει κάτι από απλότητα, δογματικός άστοχο. Πρέπει να το παίρνουμε με καλό λογισμό, διότι ο Θεός θα κρίνει με δικό του τρόπο. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, η χάρις του Θεού τον εγκαταλείπει. Όταν μετανοήσει, πάλι επανέρχεται και καθαρίζεται τελείως. Μόνο που μένει ένα σημάδι από τον λεκέ, που και αυτό είναι καθαρό όσο και το άλλο. Ή ένα σημάδι στο σημείο που κόλλησε η λαμαρίνα με οξυγονοκόλληση τόσο καλά, που ούτε η λίμνα δεν το πιάνει. Μου έλεγε ένας μάγος ότι όταν ανάβει κερί καθαρό, τα δαιμόνια δεν τολμούν να πλησιάσουν όταν τα καλεί, όπως πλησιάζουν όταν ανάβει σπαρματσέτο. Η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη και πρέπει σήμερα οι χριστιανοί να κάνουν πολύ υπομονή για να έχουν μεγάλο μισθό. Πολλοί Άγιοι θα επιθυμούσαν να ζούσαν στην σημερινή εποχή για να έχουν μεγαλύτερο μισθό. Η βασκανία είναι ένας ζήλος με κακία και φθόνο. Πρέπει ο ζήλος μας να είναι καλός, χωρίς κακία. Αυτό μπορούμε να το καταλαβαίνουμε όταν δούμε κάποιον που θαυμάζουμε, ζηλεύουμε και έχει πάθει κακό. Αν χαρούμε, τότε ο ζήλος έχει κακία. Η ευλογία και η ευχή πιάνουν όταν είναι από την καρδιά. Γι' αυτό ο Ισαάκ είπε στον Ισαύ να του φέρει να φάει να εφρανθεί η καρδιά του για να τον ευλογήσει. Πρέπει ο λογισμός ενός φιλοτίμου να κλείνει περισσότερο στην αγάπη του Θεού, στην θυσία του, ενώ ενός σκληρού στην κρίση, στην ανταπόδοση, αναλόγως δηλαδή. Πρέπει να αγωνιστούμε να ξεριζώσουμε τα μεγάλα πάθη, διότι ξεριζώνοντας ένα μεγάλο πάθος, ξεριζώνονται και πολλά άλλα μικρά. Η ταπείνωση και η αγάπη. Να, αυτό είναι το παν. Ο διάβολος έπεσε από την υπερηφάνειά του. Πάπα, φοβερό πράγμα. Ο πρώτος άγγελος και έγινε εχθρός του Θεού και των ανθρώπων. Δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς μίσος, αλλά συμπάθεια, ίκτο για το κατάντημά του.
ήρθε μία φορά στο καλύβι του Παπατίχωνα ένας διάκος πολύ παχής και του είπα να κάνει συνέχεια ενάθεση. Μετά από κάμποσο καιρό τον συνάντησα στην Δάφνη και δεν τον γνώρισα διότι είχε αδυνατήσει. Όταν κανείς δεν τρώει πολύ αλλά τρώει συχνά, τότε ο οργανισμός του παίρνει από αυτά που τρώει. Όταν όμως κάνει ενάτη, τότε παίρνει βιταμίνες από το ψυγείο, από τις αποθηκευμένες στον οργανισμό του. Η καλοφαγία και η καθιστική ζωή κάνει τα μικρά παιδιά παχιά και μερικά καταντούν τα καημένα παράλυτα. Ένας ηλικιωμένος που για χρόνια πολλά δεν αναπαύεται πουθενά, αυτός θα βρει ανάπαυση αν κοιτάξει τον εαυτό του και κάνει εργασία στον παλαιό άνθρωπο. Δεν θα βρει ανάπαυση ούτε εδώ ούτε εκεί, αλλά εδώ στην καρδιά. Άλλο αν κανείς είναι στις αρχές και ψάχνει με ταπείνωση να βρει κάτι. Πρέπει ο καθένας να γιάσει την κλίση του, αυτό που μπορεί να κάνει. Ας πούμε τώρα εγώ να πήγαινα για ψάλτη στο Πρωτάτο, να πάρω τη θέση του Φυρφυρί. Γίνεται αυτό? Δεν μπορώ. Θα κοιτάξω τι άλλο μπορώ, να γιάσω την κλίση μου, σαν τον αχθοφόρο του Πειραιά που ανέστησε τον νεκρό πεθερό του. Αυτός με την αγία του ζωή αγίασε και ολόκληρο το λιμάνι και πολλοί αλλοιώθηκαν από την ζωή του. Κι όμως δεν έλεγε, γιατί να μην γίνω καλόγυρος? Αν ήταν για καλόγυρος, δεν θα παντρευόταν. Βασικά πράγματα είναι η ταπείνωση, η καλοσύνη και η απλότητα. Καλοσύνη είναι να σκέπτεται κανείς τι αναπαύει πρώτα τον άλλον, όχι τι μας βολεύει εμάς. Και ο Θεός δεν είναι άδικος. Έπειτα αναπληρώνει ό,τι χάσαμε στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τον αδελφό μας. Όσοι έχουν πολύ ενθουσιασμό και πολύ εγωισμό πρέπει να είναι στην υπακοή για να κόβουν το θέλημά τους. Το κακό έχει προχωρήσει πολύ και έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει όμως μια καλή μαγιά που για αυτήν ο Θεός ευσπλαχνίζεται και τον υπόλοιπο κόσμο. Να μην χαλάσει και αυτή, γιατί τότε αλίμονό μας. Η προσευχή για τους κεκοιμημένους πολύ βοηθά. Όσες φορές είμαι κουρασμένος ή δεν έχω τον χρόνο να προσευχηθώ για τους κεκοιμημένους, την ίδια νύχτα στον ύπνο μου βλέπω τους γονείς μου, για τους οποίους ποτέ δεν προσεύχομαι. Για αγίες όσοι οπαθενομάρτυρες, πιο κατάλληλο είναι το Ευαγγέλιο των 10 Παρθένων, επειδή και αυτές οι αγίες ήταν από τις φρόνιμες παρά τις αιμορρώσεις. Οι ευλαβείς γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν καλόγεροι, να μην τα λένε να γίνουν καλόγεροι, αλλά να ζουν αυτοί σαν μοναχοί. Ούτε να τάζουν τα παιδιά τους τον Θεό να γίνουν μοναχοί, διότι αν δεν έχει το παιδί την κλίση, τότε θα βασανίζεται σε όλη του την ζωή. Σε αυτή την περίπτωση να τα διαβάσει ο Επίσκοπος μία ευχή και να μην γίνουν μοναχοί. Πρέπει με ταπείνωση να λέμε τον λογισμό μας στους ανωτέρους. Ίσως τους βοηθήσουμε να σκεφτούν πιο συνετά. Να ενεργεί κανείς σύμφωνα με την πνευματική του κατάσταση. Να κάνει δηλαδή πράγματα που ανταποκρίνονται στην πνευματική κατάσταση που βρίσκεται.
δηλαδή να μην υπερβαίνει τα πνευματικά του μέτρα. Την ημέρα να κάνεις ό,τι έκανε ο Μέγας Αντώνιος, λίγο εργόχειρο, λίγη προσευχή. Τη νύχτα λίγη μελέτη και ευχή. Η λίγη και δυνατή μελέτη πολύ βοηθά. Πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος τις ευεργεσίες του Θεού, την δική του ευχαριστία και να ζητά με συντριβή το έλεος του Θεού. Απ' όλα να παίρνει κανείς αφορμές να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεό. Σήμερα ήρθε η εποχή να πραγματοποιηθεί η προφητεία του Μεγάλου Αντωνίου. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα τρελαθούν και αν κάποιος είναι λογικός, αυτόν οι άλλοι θα τον λέγουν τρελό, γιατί δεν θα είναι σαν κι αυτούς. Γνώρισα ανθρώπους που ήταν τελείως σαρκικοί και παντρεύτηκαν γυναίκες πνευματικές. Τόσο πολύ αισθάνονταν την πνευματικότητά τους που δεν τολμούσαν να τις πλησιάσουν, με αποτέλεσμα να σκέφτονται τον χωρισμό. Αν αυτές οι γυναίκες αλλίωσαν τόσο πολύ τους σαρκικούς άνδρες τους, πόσο μάλλον η Παναγία αλλίωνε τις ψυχές των ανθρώπων. Όταν γράφει το Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη, δεν εννοεί ότι ήταν στην αρχή ατελής στην γνώση και στην αρετή και ότι προέκοπτε σε αυτά μεγαλώνοντας, αλλά ότι έχοντας εξ αρχής όλη την γνώση και την αγιότητα, αφού εξ αρχής ήταν ενωμένος με την θεότητα, τις φανέρωνε σιγά σιγά μεγαλώνοντας για να μπορέσουν οι άνθρωποι να τον δεχτούν και να μην ομιστεί σαν τέρας. Η χάρη της ιεροσύνης είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Παραδείγματος χάρη σαν μια ξένη μπαταρία από την οποία παίρνουμε ενέργεια. Δεν είναι κάτι δικό μας που το αποκτήσαμε με τον αγώνα μας. Οι διαχριστών σαλί έχουν πολύ ταπείνωση και κάτι το ξεχωριστό από τους άλλους Αγίους. Γι' αυτό και μαθαίνουν τα μυστικά του Θεού. Παλαιά εδώ, στο Άγιον Όρος, έβλεπε κανείς πολλούς. Όταν παραδείγματος χάρη η κοινότητα έκανε κανένα σφάλμα, αυτοί πήγαιναν και χτυπούσαν πένθυμα τις καμπάνες του πρωτάτου. Πολλοί που τους είχαν σε ευλάβεια, καταλάβαιναν. Ο διάβολος σήμερα με την μεγάλη του κακία κάνει το μεγαλύτερο καλό στον κόσμο, διότι βλέποντας αυτή την κατάσταση οι ευλαβείς άνθρωποι πλησιάζουν άλλους ευλαβείς και παρακινούνται στον αγώνα τους. Σε πολλούς που κοινωνούν τακτικά δεν βλέπω μεγάλη προκοπή. Σήμερα πηγαίνει να μπει σε ένα πρόγραμμα η Θεία Μετάληψη, όπως δηλαδή νηστεύουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, έτσι το κάνουν και πολλοί με την Θεία Κοινωνία. Παλαιά, στο κοινόβιο, κοινωνούσαμε κάθε εβδομάδα και ενδιάμεσα όταν υπήρχε δεσποτική ή θεομητορική γιορτή ή Μεγάλου Αγίου. Πρώτα, την προηγούμενη μέρα, παίρναμε μεγάλο αγιασμό με νηστεία και την άλλη μέρα Θεία Κοινωνία. Αφού οι πατέρες είχαν τόση ευλάβεια στον μεγάλο αγιασμό, πόσο περισσότερο θα είχαν στη Θεία Κοινωνία. Νήστευαν τρεις μέρες από λάδι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και μετά κοινωνούσαν.
αν θέλεις να χαίρεσαι σε όλη την ζωή σου, να γίνεις καλόγερος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι στην άλλη ζωή θα υποφέρουν από τις επιθυμίες τους. Ό,τι είναι για μία μηχανή η βενζίνη, έτσι είναι και η καρδιά για την πνευματική ζωή. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος από την καρδιά του δεν κουράζει. Γι' αυτό σε όσους με ρωτάνε τι να σπουδάσουν, τους λέω ό,τι αγαπάνε. Ιδίως μερικά επαγγέλματα όπως γιατρός, δάσκαλος, θέλουν να τα αγαπά κανείς πολύ. Και στην πνευματική ζωή, στην προσευχή, πρέπει να συμμετέχει η καρδιά. Η πνευματική ζωή θέλει πολύ αυταπάρνηση και φιλότιμο. Όταν κάποιος έχει πεσμένο το ηθικό του, πρέπει να του δίνουμε θάρρος και να τον ανεβάζουμε. Ενώ όταν είναι ψηλά και έχει εγωισμό, πρέπει να τον ταπεινώνουμε. Όταν ανάβουμε κερί για την ψυχή κάποιου και κοιμημένου, ωφελείται πολύ. Πολλές φορές εμείς οι μοναχοί γινόμαστε σκληροί με το να μην ζούμε επειδή δεν βλέπουμε τον πόνο των άλλων. Ενώ οι λαϊκοί, οι καημένοι είναι πονετικοί επειδή ζουν κοντά σε πονεμένους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει τον πόνο των άλλων να τον κάνουμε δικό μας πόνο και να προσευχόμαστε για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δεμένοι με πρόσωπα του σπιτιού και θέλουν να γίνουν καλόγεροι. Είναι διχασμένοι. Μία η ζυγαριά της αγάπης τους κλείνει από εδώ και μία από εκεί. Αυτοί, αν μπορέσουν και ξεγατζωθούν από την σαρκική τους αγάπη, κάνουν μεγάλη προκοπή, διότι έχουν αγάπη μέσα τους. Όταν στην προσευχή δεν αισθανόμαστε παρηγοριά, τότε κάτι συμβαίνει. Θα πρέπει να μετανοήσουμε και να το διορθώσουμε. Δεν είναι όπως λένε μερικοί ότι από φθόνο του διαβόλου συμβαίνει, αλλά σαν να μας λέει ο Θεός, δεν σε καταλαβαίνω όπως μου μιλάς. Η προσευχή όπως και η Θεία Κοινωνία είναι μυστική γρόση. Γι' αυτό χρειάζεται προετοιμασία, καθαρή συνείδηση. Ήρθε κάποιος και μου είπε ότι διάβασε μερικά βιβλία για την ευχή και μετά πίεσε τον εαυτό του για να τα εφαρμόσει με αποτέλεσμα να τον πονέσει η καρδιά του. Του είπα, δεν έχεις υλικό για ταπείνωση, δηλαδή αμαρτίες. Ταπεινώσου. Τότε θα αισθανθείς σαν ανάγκη το έλεος του Θεού και η ευχή θα κυλά μόνη της, χωρίς πίεση.
από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.